αρχίζει και αποκαλύπτεται η διασπορά στην κοινότητα. Είναι κάτι που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Έπρεπε να ξέρουμε τη διασπορά στην κοινότητα. Και τώρα που τη βλέπουμε, αρχίζουμε και τρομάζουμε. Προφανώς έχουμε αποτύχει να ελέγξουμε την επιδημία σε ένα επίπεδο κοινωνίας, γειτονιάς και μπήκε στα σπίτια μας. Αποκαλυπτική ως προς τη διασπορά του κορονοϊού εμφανίστηκαν επιστήμονες στην εκπομπή Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη, περιγράφοντας τους κινδύνους και από τις μεταλλάξεις του ιού. Ναι, η διασπορά είναι βεβαίως πολύ μεγάλη. Εγώ έχω υπολογίσει ότι τα ενεργά κρούσματα αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι γύρω στις 200.000. Οπότε ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος, είναι ο πιο μεγάλος που είχαμε ποτέ από την αρχή της πανδημίας. Είναι δυνατόν τώρα να κάνουμε 60.000 τεστ? Και πριν 6 μήνες που τα χρειαζόμαστε 60.000 τεστ, γιατί ήταν κρυφή διασπορά να κάναμε 20.000. Γιατί τότε δεν κάναμε 60.000? Τώρα την ξέρουμε τη διασπορά στην κοινότητα. Είναι μεγάλη. Γιατί λοιπόν να μην απλωθεί ο έλεγχος σε όποιους χρειάζεται για να απλώσουμε το τέστινγκ? Άρα, αν μου επιτρέψετε να πω, κύριε Σαχίνη, δεν ήταν επιλογή το τέστινγκ. Αν ήταν επιλογή, υπήρχαν λύσεις. Κατά τη γνώμη μου, ο έλεγχος των μεταλλάξεων είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει άμεσα επιθετικά και για ένα άλλο λόγο. Περιμένουμε τουρισμό. Θέλουμε να ανοίξουμε στον τουρισμό. Είναι δυνατόν να μην επιταχύνουμε τη διαδικασία του ελέγχου μεταλλάξεων όταν οι περισσότεροι που θα έρθουν ενδεχομένως μπορεί να φέρουν κάποια στελέχη? Παράλληλα, επιστήμονες έκαναν λόγο για λαθασμένους σχεδιασμούς από πλευράς κυβέρνησης και με φόντο τα self-test, τα οποία, όπως είπαν, δεν αποτελούν εργαλείο επιδημιολογικής επιτήρησης. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ λεπτομερή δεδομένα. Προφανώς θα θάβουμε νεκρούς όλη την άνοιξη. Δεν αφινόμαστε στην τύχη των πολιτών, στην καλή διάθεση των πολιτών, όσο και αν έχουν καλή διάθεση. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ελέγχουμε την κατάσταση μέσα από φορείς του κράτους. Δεν γίνεται ο καθένας να κάνει ένα self-test και να λέει «Είμαι αρνητικός και πάω στη δουλειά, είμαι θετικός και κάθομαι καραντίνα». Ποιος νομίζετε ότι θα καθίσει καραντίνα? Αυτός που του λείπουν μισθοί και μισθοί. Ας υποθέσουμε λοιπόν, όχι ας υποθέσουμε, δεδομένο ότι είναι 50% αξιόπιστο. Ταυτόχρονα ας υποθέσουμε, νομίζω επίσης ρεαλιστικά, ότι ένα ποσοστό του πληθυσμού δεν θα κάνει καλά το τεστ. Οι υπόλοιποι θα κάνουν, θα κυκλοφορούν και θα μεταδίδουν, αλλά εμείς θα έχουμε εντοπίσει. Λέω, με πόσους θα βρείτε? 11.000 θετικά. Θα βγουν πολλοί, θα βγουν όλοι αυτοί που έχουν. Πόσα θετικά λέτε? 11.000. Εδώ δεν μπορούμε να εχνηλατήσουμε τώρα. 3.000 θα εχνηλατείτε, 11.000. Το πιστεύετε? Τα self-test δεν λύνουν το πρόβλημα, καθώς υπάρχουν πολλά θολά σημεία και παγίδες, όπως ότι μπορεί να συμβεί στην περίπτωση που τα τεστ είναι ψευδώς αρνητικά, σημείωσαν μεταξύ άλλων. Οι πληροφορίες που θα πάρεις θα είναι περίεργες, ασταθείς. Δεν ξέρουμε ποιος θα τα δηλώνει, γιατί θα το δηλώνει, τι επιδημιολογικά χαρακτηριστικά θα έχει αυτός. Ναι, αλλά με συγχωρείτε, αν λέτε κοινωνική προσφορά, εγώ θα πω ότι είναι μια επικίνδυνη κοινωνική προσφορά. Διότι αν εγώ είμαι και ψευδός αρνητικός, δεν το έχω χρησιμοποιήσει σωστά, άρα δεν θα μεταδίδει ο ψευδός αρνητικός, δεν θα μεταδίδει. Εφόσον δεν τηρεί μέτρα, ναι, θα μεταδίδει. Αλλά υποτίθεται πως ούτως ή άλλως θα πρέπει κάποιος να τηρεί μέτρα. Το υποτίθεται. Οπότε δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι ως προς τα self-test αυτό. Αίσθηση προκάλεσαν και οι τοποθετήσεις των επιστημόνων σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων σε ένα χρόνο από σήμερα, καθώς εντείνεται ο προβληματισμός σε σχέση με τις μεταλλάξεις και με φόντο τους αργούς ρυθμούς του εμβολιασμού κατά της COVID-19. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο ιός να γίνει ανθεκτικός στα υπάρχοντα εμβόλια και ουσιαστικά τα υπάρχοντα εμβόλια να καταστούν αναποτελεσματικά. Και μάλιστα με γνώμες ειδικών, μια πρόσφατη μελέτη βγήκε πριν λίγες ημέρες, τα 2/3 των επιδημιολόγων πιστεύουν ότι λόγω των μεταλλάξεων τα υπάρχοντα εμβόλια μπορεί να είναι αναποτελεσματικά σε λιγότερο από ένα χρόνο. Οι πιθανότητες, οι μεγαλύτερες είναι η πανδημία να γίνει εποχική όπως η γρήπη, με ό,τι αυτό σημαίνει για τα επόμενα χρόνια. Και οι ευθύνες και των κρατών και των κυβερνήσεων που σιγοντάρουν τις φαρμακοβιομηχανίες, πώς είναι δυνατόν ανταγωνιστικότητα, κύριε Σαχίνη, και υγεία, κέρδος και υγεία να συμβαδίζουν? Κορυφαίοι καθηγητές περιέγραψαν στον Γιώργο Σαχίνη τα κομβικά βήματα τα οποία δεν έγιναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα μαζικά τεστ από την αρχή της πανδημίας
ενώ για το ζήτημα της επιδημιολογικής επιτήρησης σημείωσαν ότι οι περιφέρειες θα μπορούσαν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Κατεβάστε άμεσα σε περιφερειακό επίπεδο τον έλεγχο, στηρίξτε τις περιφέρειες για να μπορούν να κάνουν την επιτήρηση πάνω και στο άνοιγμα ακόμα. Κανένας περιφερειάρχης δεν θα ήθελε να έχει κρούσματα στην περιοχή του. Χρειάζεται λοιπόν την επιστημονική στήριξη για να κάνεις αυτή την ολοκληρωμένη, αν θέλετε, αντιμετώπιση. Θα ήξερες ουσιαστικά τον παλμό της κάθε περιφέρειας, στο επίπεδο το υγειονομικό. Θα ήξερες τα προβλήματα που έχει κάθε περιφέρεια και θα ουσιαστικά δρομολογούσες αντίστοιχα τα πράγματα. Δεν μπορούμε να κοιτάμε οριζόντια κάτι που δεν είναι οριζόντιο.